και την ευχή σας, κύριε. Ευχόμεθα βεβαίως μέσα από την καρδιά μας, αν και τα προγνωστικά σημεία είναι δυσίωνα. Η ελπίδα όμως υπερτερεί. Και όπως έλεγε και ο στρατηγός Μακρυγιάννης, αυτόν τον τόπο όλοι τον λιμένονται, τον τρώνε, αλλά μένει μια μαγιά στο τέλος. Και πάλι αναπλάθεται. Εγώ θέλω να ευχηθώ στον κόσμο να έχει αντοχή, υπομονή και αυτό θα περάσει. Χρόνια πολλά, δύναμη, υγεία σε όλους. Το ξέρουμε ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά, το 2012. Όμως ελπίζω και ελπίζουμε ότι το 2012 θα είναι επίσης η αρχή μιας νέας πορείας στην Ελλάδα. Πιστεύω πραγματικά ότι αν κάνουμε όλοι καλά τη δουλειά μας, αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, θα βγούμε από την κρίση και πιστεύω ότι τα πρώτα δείγματα αυτής της εξόδου από την κρίση θα είναι το τέλος αυτής της χρονιάς. Ελπίζω λοιπόν όλοι μαζί, με συνέπεια, με κουράγιο, ενώνοντας δυνάμεις, πραγματικά να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μια νέα Ελλάδα και μια νέα πατρίδα. Είστε αισιόδοξος ότι η περιφέρεια Στερεάς μπορεί να μπει σε αναπτυξιακή τροχιά, κύριε Περγατά? Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει ήδη μπει σε αναπτυξιακή τροχιά. Ήδη το ΕΣΠΑ, δηλαδή το τέταρτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, το αξιοποιούμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι γνωστό ότι οι αριθμοί, και λένε οι αριθμοί πάντα αλήθειες, ότι αυτή τη στιγμή η απορρόφηση στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι 54% των κοινοτικών πόρων, όταν ο κοινοτικός μέσος όρος στην Ελλάδα είναι το 26%, δηλαδή είναι υπερδιπλάσια η απορρόφηση της Ελλάδα, θεωρώ ότι κάνουμε καλά τη δουλειά μας και θα φροντίσουμε όλο αυτό το διάστημα να την κάνουμε ακόμα καλύτερα, ώστε να μην χαθούν πραγματικά κοινοτικοί πόροι, που είναι αναγκαία για την πατρίδα μας και για την περιφέρεια. Εύχομαι λοιπόν σε όλους χρόνια πολλά, δύναμη και υγεία. Κάθε αρχή κρύβει μέσα της την ελπίδα. Και η ελπίδα και η αισιοδοξία, ειδικά αυτή την εποχή, πρέπει να αποτελέσουν συστατικά της καθημερινότητάς μας. Θέλω λοιπόν μέσα από την καρδιά μου να ευχηθώ σε όλες και σε όλους τους συμπολίτες μου καλή χρονιά με υγεία και προπάντων με αισιοδοξία. Θέλω να ευχηθώ από βάθος καρδιάς υγεία, ευτυχία. Ένα 2012 να είναι διαφορετικό τουλάχιστον από τα τελευταία χρόνια που περάσαμε. Πιστεύω ότι κάτι καλύτερο θα υπάρξει, και αυτό γιατί υπάρχει η διάθεση από τον κόσμο, υπάρχει μια συστράτευση των πολιτών στις δύσκολες στιγμές που περνάμε όλοι μας. Και θέλω να πιστεύω ότι το 2012 θα είναι η απαρχή ενός νέου ξεκινήματος. Όλοι όμως πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία είναι συσσωρευμένα όλα αυτά τα χρόνια. Υγεία και ευτυχία. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία προσωπική και οικογενειακή. Το 2012 θα είναι μια δύσκολη χρονιά, όπως ήταν και το 2011. Όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε πλέον ότι αυτή η κρίση δεν είναι εφήμερη. Δυστυχώς θα διαρκέσει για αρκετά χρόνια. Για να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε όμως αυτή την κρίση, με όσο το δυνατόν λιγότερες επιπτώσεις, θα πρέπει όλοι μαζί να φτιάξουμε ξανά την Ελλάδα. Να υπάρξει ένα εθνικό σχέδιο, ένα σχέδιο για την ανασυγκρότηση και της χώρας και της ελληνικής κοινωνίας. Γι' αυτό χρειάζεται ενότητα, συνεργασία όλων των δυνάμεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, έτσι ώστε να εξοπλιστούμε με δύναμη, πίστη και ελπίδα, ώστε αυτές οι δυσκολίες να τις αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν με λιγότερες επιπτώσεις. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ο ελληνικός λαός έχει κάνει πολλές θυσίες. Έχει δει να ανατρέπεται ο προγραμματισμός ζωής τους. Έχει δει να χάνονται κατακτήσεις χρόνων, όχι μόνο εισοδηματικές αλλά και εργασιακές. Και πάνω απ' όλα, αυτό που βλέπουμε καθημερινά και μας πληγώνει είναι ότι βλέπουμε να χάνονται θέσεις απασχόλησης με τεράστιες επιπτώσεις σε όλους και κυρίως τους νέους ανθρώπους. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει μέσω της συνεργασίας και μιας κοινωνίας αλληλεγγύης να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις επιπτώσεις που έχουμε μέσω της οικονομικής κρίσης. Θέλουμε όλοι μαζί να παλέψουμε και σε κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο, και πιστεύω ότι παρά τις αντικσοότητες, με ελπίδα και πίστη θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση.
γιατί ο ελληνικός λαός έχει δείξει και στο παρελθόν ότι δεν ήταν ποτέ φυγόπονος. Χρειάζεται ενότητα, συνεργασία, αλληλεγγύη και πίστη ότι θα τα καταφέρουμε για άλλη μια φορά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και θα ήθελα να ευχηθώ και χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν σήμερα. Εύχομαι ολόψυχα στην κάθε μία και στον καθένα μια χρονιά γεμάτη υγεία, αλληλεγγύη και δημιουργία. Είναι γεγονός ότι έφυγε ένα έτος το οποίο γέμισε τους περισσότερους με αγωνία, με φόβο, με θυμό αν θέλετε, με απελπισία. Γι' αυτό χρέος μας είναι, χρέος όλων μας, υποχρέωσή μας, το 2012 να μετατρέψουμε την αρνητική σε θετική ενέργεια. Σε συνεργασία με τους εταίρους μας να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα των μέτρων που ήδη έχουν ληφθεί και να εμπλουτίσουμε τις πολιτικές με δράσεις οι οποίες θα ενεργοποιήσουν την παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας. Θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα με πολιτικές που θα είναι οικονομικά αποτελεσματικές και κοινωνικά δίκαιες, ώστε να πιάσουν τόπο οι θυσίες των Έλληνων πολιτών και η χώρα να μπει σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης. Εύχομαι σε όλους αυτή η χρονιά να είναι μια χρονιά επανεκκίνησης της αισιοδοξίας. Μια νέα χρονιά με μια νέα πορεία για μια νέα προοπτική. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Εύχομαι το 2012 να είναι ένα έτος με αποτελέσματα για τη χώρα μας, με πολιτικές που θα οδηγήσουν τη χώρα μας αλλά και την Ευρώπη στον καινούριο δρόμο που θα χαράξει για την ανάπτυξη, σε μια ανάπτυξη που στο επίκεντρό της θα βρίσκεται ο άνθρωπος, ο εργαζόμενος, μια χρονιά που θα λύσει τα ζητήματα της ανεργίας. Το 2011 ήταν μια πολύ σκληρή χρονιά. Το 2012 εύχομαι να είναι μια χρονιά με αποφασιστικότητα, με αλληλεγγύη και συνοχή. Για το νομό πιστεύω ότι είναι η περίοδος όπου μπαίνει πλέον σε μια τροχιά ανάπτυξης με την δυνατότητα χρηματοδότησης και ενεργοποίησης των κοινοτικών και εθνικών κονδυλίων. Σε συνεργασία δε με όλους τους φορείς, πιστεύω ότι ο νομός αλλά και η περιφέρεια θα πάει πάρα πολύ καλά. Για ό,τι αφορά την ίδια την κοινωνία, θεωρώ ότι είναι μία περίοδος κρίσης, αποφασιστικότητας, συλλογής, όπου το επόμενο χρονικό διάστημα θα κριθεί και η πορεία της χώρας, αλλά και η πορεία όλων των πολιτών. Να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καταρχάς υγεία και μέσα από τη σύμμια την οποία πρέπει να δείξουμε να βρούμε τις πολυπόθητες κινήσεις οι οποίες θα μας βγάλουν στο ξέφωτο. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολες εποχές, αλλά εγώ πάντα πιστεύω ότι μέσα από την ενέργεια του Έλληνα θα έρθουν και τα καλά αποτελέσματα. Η Ελλάδα έχει περάσει και άλλες φορές δύσκολες καταστάσεις και πάντα ανταπεξήρθε και έβγαλε και ήρωες. Εύχομαι αυτό να γίνει και τούτη τη χρονιά. Εύχομαι η καινούργια χρονιά να είναι καλύτερη από αυτή που φεύγει. Να είναι δημιουργική και να ξαναφέρει την ελπίδα και το χαμόγελο στην ελληνική κοινωνία. Και εύχομαι επίσης σε αυτή τη χρονιά να έχουμε πιο δίκαιη κατανομή των βαρών και αναπτυξιακή προοπτική για τον τόπο και την κοινωνία. Χρόνια πολλά.